Η πληροφορία είναι ότι το ευρέθηκε στο Ρέθυμνο. Γιατί λέμε πως εντοπίστηκε στα Χανιά και να μην έχει πάει στο Ρέθυμνο, αποκλείεται. Οπότε σήμερα η επιβεβαίωση μας ήρθε επίσημα ότι είναι και στο Ρέθυμνο, βρέθηκε και στο Ρέθυμνο. Και υπάρχει, γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτή την καραντίνα, το λέω έτσι απλά και κατανοητά, που, και οι έλεγχοι που θα ξεκινήσουν στα δημοπρατήρια. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν, περιμένουμε το Υπουργείο να μας πει, αλλά για να μην τα λέω εγώ, κύριε Ροδητάκη, πείτε μας τι έχετε καταλάβει περισσότερο τώρα από αυτό το επιβλαβές έντομο εχθρό καραντίνα, σωστικά. Για πάμε. Λοιπόν, να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά. Έχει έρθει εδώ και κάποιο διάστημα και εμφανίστηκε στην περιοχή μας αυτό το συγκεκριμένο έντομο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και στη Μυτιλίνη, είναι και σε κεντρική και Πελοπόννησο, κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Οπότε είναι ένα έντομο που έχει ήδη τεράστια διασπορά στη χώρα μας. Ένα, η ικανότητα μετακίνησής του είναι δεδομένη και πολύ μεγάλη. Αυτό διαπιστώθηκε πρόσφατα, όπως βλέπετε, κατάφερε και μετακινήθηκε σχεδόν μάλλον αποκλειστικά μόνο του σε αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν έχει ικανότητα διασποράς. Είναι ένα έντομο που δεν εξοντώνεται, καθώς αναπτύσσεται σε πάρα πολλά και διαφορετικά είδη φυτών. Άρα είναι ένα έντομο που θα το έχουμε από εδώ και πέρα. Στα προγράμματα αντιμετώπισης, δηλαδή προσθέτουμε συν ένα εχθρό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε αυτό. Είναι το νομικό σκέλος, το οποίο δεν θέλω να το εξετάσω. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες θεσμοθετημένες. Θα γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο, θα σας ενημερώσουν οι αρμόδιες αρχές για το πού θα πηγαίνουν, πώς θα πηγαίνουν, πώς θα παίρνουν τα διαβατήρια, τα φυτογενομικά και πώς θα διακινούνται τα προϊόντα από τη στιγμή που θα οριστούν οι ζώνες προσβεβλημένες και οι ζώνες επίβλεψης. Είναι δύο οι ζώνες που θα βγουν. Μια μικρή παρένθεση. Όταν λέμε ζώνη, εννοούμε όλη την Κρήτη, μία ζώνη, ή τώρα ήθη θα γίνει ξεχωριστό, θα την πάει ξεχωριστό. Θα το πούμε. Η αρχική πρόθεση ήταν να γίνει ένα νομό. Η πραγματική είναι η γεωγραφική ζώνη, ορίζεται από μια ακτίνα. Η οποία ακτίνα θα μπορούσε να είναι πάνω σε 100 χιλιόμετρων από το σημείο που ευρέθη. Εάν το κάνουμε αυτό και με δεδομένο ότι βρέθηκε στο Ρέθυμνο και στα Χάνια, με ακτίνες, τέσσερις ακτίνες τέτοιες 100 χιλιόμετρων έχει καλυφθεί όλη η Κρήτη επί της ουσίας. Άρα για να μην το πολύ να μην μακρηγορούμε, η Κρήτη πλέον είναι μια σαν περιφερειακή ενότητα, μια προσβεβλημένη ζώνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι τα δεδομένα μας. Τελειώσαμε εκεί. Τώρα πάμε στο τεχνικό κομμάτι, που νομίζω είναι και αυτό που αφορά και ίσως να απασχολεί περισσότερο. Είναι το εμπορικό κομμάτι, ωραία. Δεν θα το αναπτύξουμε. Πάμε θα το δούμε και με τους... Υπάρχουν οι αρμόδιοι, θα είναι εκεί αρμόδιοι, το Υπουργείο, θα είναι η Περιφέρεια τη Δευτέρα, θα τεθούν οι ερωτήσεις, θα πάρετε τις απαντήσεις σας από τους αρμόδιους. Εμένα η δουλειά μου είναι η υποστήριξη του παραγωγού, η υποστήριξη του γεωπόνου, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί τη νέα παράμετρο. Είναι δύσκολη πάντως φαίνεται, μιας και μας είχατε πει ότι έχουμε πάνω από 350 είδη φυτών ξενιστών. Αυτή είναι τα δεδομένα μας, πάρα πολύ σωστά. Τι ξέρουμε μέχρι σήμερα? Ξέρουμε ότι είναι πολυφάγο, ότι δεν διαπαύει το χειμώνα και σε περιοχές με ήπιους χειμώνες, όπως είναι παράδειγμα η Νότια Κρήτη, θα μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται έστω και με χαμηλούς ρυθμούς. Θα πέσει ο κύκλος αναπαραγωγής, θα μεγαλώσει και αυτό σημαίνει ότι οι πληθυσμοί θα αναπτύσσονται πιο αργά. Θα έχουμε μικρότερες πληθυσμιακές πυκνότητες. Ήδη καταγράφονται αυτά από τον Μπενάκι, ο φυτοπαθολογικός. Έχει πολλά κοινά με την τούτα. Το λέω αυτό γιατί ξέρει ο κόσμος τώρα την τούτα. Όχι. Δεν έχει κοινά με την τούτα. Η τούτα ζει μέσα στα φύλλα. Αυτό είναι από πάνω. Από τα φύλλα τα τρώει. Έχουμε διαφορετικό κύκλο. Είναι ένα λεπιδόπτερο και τα δύο λεπιδόπτερα. Είναι νυχτοπεταλός, που λέμε moth και τα δύο. Όμως είναι διαφορετικές οικογένειες. Αυτά είναι νοκτουίντε. Οι παραγωγοί μας, να το πούμε, έχουν εμπειρία, αλλά όχι έντονο προσβολών από τα συγκεκριμένα έντομα νοκτουίντε. Είναι το πράσινο σκουλίκι, είναι άλλη μια σποντόπτερα που υπάρχει στην περιοχή μας. Έχω καταγράψει την 20ετή εμπειρία μου τουλάχιστον δύο πολύ έντονες ανάλογες προσβολές περίπου το 2010-2011 με καταστροφές καλλιεργειών από το σποντόπτερα λιτοράλι, το οποίο είναι ενδημικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το είναι πρωτοφανές για μας. Απλούστατα δεν έπαιρνε ποτέ μην... τόσο μεγάλη έκταση. Μπράβο, έκανε το ξεκαθαρίσουμε. Το λέω αυτό για να μην τρομοκρατήσουμε τους παραγωγούς, να τις ενημερώσουμε. Και οι γεωπόνοι είναι
γνώστες, διότι έχουν ξανακάνει, όχι συχνά, αλλά έχουν χρειαστεί να ξαναντιμετωπίσουν τέτοια έντομα. Έτσι, έχει χρειαστεί να δίνει ανάλογες προσβολές. Τώρα, πριν από μερικές μέρες, μιλούσα με γεωπόνο στο Σκλιβάκι, συγκεκριμένα από το Τυπάκι, και ο οποίος μου έστειλε φωτογραφίες και υλικό και, και βιολογικό υλικό, δηλαδή κάποιες, στο εργαστήριο. Δεν ήταν σποντόπτερα που τις πέτρες. Ήταν σποντόπτερα λιτοράλιες. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι μια τυπική έξαρση που την είχαμε ξαναδεί πριν 10 χρόνια. Εκεί είμαστε λοιπόν. Και τι διαφορά έχει με το σποντόπτερα. Μπα, αυτό ήθελα να πω. Τι αλλάζει παράμετρο σποντόπτερα που τζιπέρδα την άνοιξη μας έρχεται. Τώρα είναι ο χειμώνας, θα είναι όλα σε ύφεση. Έχουμε μια περίοδο, να το πούμε, να αντιληφθούμε όλοι τι γίνεται, προσαρμογής, να ετοιμαστούμε. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί θα ετοιμαστούμε. Έχουμε δύο δρόμους, να το πούμε απλά. Όπως τα υπόλοιπα σποντόπτερα να βρίσκονται σε περιοδικές εξάσεις, δηλαδή να τα βλέπουμε να μας απασχολούν κάθε 5-10 χρόνια, ή να έχουμε ένα συστηματικό εχθρό που κάθε χρόνο θα αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς και θα μας δημιουργεί πρόβλημα. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί. Η εμπειρία από άλλες περιοχές, και ήρθα σε επαφή με Νότιο Αφρική που έχει εισληθεί, με Ινδία που έχει εισληθεί, με Ισραήλ και με Κύπρο. Δεν υπάρχει μεγάλη έξαρση στο κυπευτικό. Τα κυπευτικά δεν μπαίνουν δηλαδή στο στόχαστρο του συγκεκριμένου εχθρού. Αυτό δεν αποκλείει ότι θα μπουν εδώ. Αλλά η εμπειρία μας μέχρι σήμερα, δυστυχώς με το ότι ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, λέει ότι δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εξάσεις από Φουτζιπέρδα στα κυπευτικά. Άρα φαίνεται να μην είμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτό δεν αποκλείει κάτι, αλλά μας καθησυχάζει σε έναν βαθμό. Το τι πρέπει να γίνει, άρα, και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Κύριε καθηγητά, περισσότερες ας πούμε προσβολές σε υπαίθρια κυπευτικά ή σε υπαίθριες καλλιέργειες. Προτιμά να το πούμε, προτιμά καλλιέργειες όπως είναι τα καλαμπόκια. Έτσι, άλλες καλλιέργειες είναι η προτίμησή του. Άρα τα κυπευτικά δεν είναι η πρώτη του προτίμηση. Όχι, αλλά επειδή όμως είναι η πρώτη χρονιά. Η πρώτη χρονιά λοιπόν είναι τώρα φέτος, η οποία θα έρθει η επόμενη καλλιεργική περίοδος. Και θα χρειαστεί να έχουμε στην ατζέντα μας και το νέο εχθρό. Η καλύτερη, χωρίς να κινδυνολογούμε, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να αδιαφορούμε, ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε να φοβόμαστε και να τρέμουμε, ούτε να αδιαφορούμε, είναι να γίνεται μια συστηματική παρακολούθηση, όπως έχει συσταθεί από τον FAO σε άλλες καλλιέργειες και σε άλλες περιοχές. Και η συστηματική παρακολούθηση είναι αυτό που προτείνουμε και εδώ και πάρα πολύ καιρό. Scouting λέγεται στα αγγλικά. Εμείς δηλαδή να μπαίνουμε στην καλλιέργειά μας, γεωπόνια ή παραγωγή. Τα έντομα είναι δυσέβρετα σαν έντομα αυτά καθεαυτά, διότι είναι δραστήρια απογευματινές νυχτερινές ώρες. Όμως αυτό που είναι εμφανές και ξεκάθαρο είναι τα συμπτώματα που προκαλούν στα φύλλα. Αυτά θα δείξουμε μεθαύριο, που θα είμαστε εκεί μαζί με τους παραγωγούς μας και τους γεωπόνους. Τι θα πρέπει να προσέξει, πώς θα πρέπει να κάνει το σωστό σχέδιο παρακολούθησης. Άρα αυτά παράλληλα τα υπάρχει... μέτρα που ξέρει ήδη, κύριε καθηγητά. Είναι κάποια μέτρα που ήδη ξέρει. Και είναι όλα αυτά που έχουμε πει. Είναι κάποια μέσα, θα τα εξειδικεύσουμε μεθαύριο. Ωραία. Θα είμαστε εκεί, θα τα πούμε. Τη Δευτέρα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονική φαντασία, είναι μια δύσκολη τεχνολογία. Θέλει να σκύψει, να αφιερώσει για την επόμενη χρονιά ειδικά λίγο χρόνο συστηματικά κάθε εβδομάδα. Τουλάχιστον, μη σας πω δύο φορές την εβδομάδα, ειδικά στην αρχή και ειδικά αν δούμε κάποια θέματα να χτυπάνε δεξιά-αριστερά, και να δει ότι υπάρχει προσβολή πολύ νωρίς. Όχι όταν θα καταστρέφεται, γιατί θα καταστραφεί αν δεν προσέξει. Αν υπάρχει δυναμική, αν υπάρχει δυναμική. Αν δεν υπάρχει όλα καλά. Μπορούμε να πούμε πώς θα το καταλάβει αυτό, δηλαδή. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα προσβολών από νεαρές προνύφες που είναι αυτό που θέλουμε. Είναι συγκεκριμένες τρυπούλες ή ξυσίματα πάνω στα φύλλα, τα οποία είναι alert. Εάν αυτά τα δούμε σε πολλά φυτά, θα πούμε ακριβώς μια αναλογία μεθαύριο, μέσα σε ένα ποσοστό φυτών που θα ελεγχθούν, τότε σημαίνει ότι υπάρχει μια ενδυνάμει προσβολή, η οποία πρέπει να ελεγχθεί στο αρχικό της στάδιο, και αυτό θα οδηγήσει σε μειωμένη προσβολή μετά. Δηλαδή ότι δεν θα έχουμε μια δεύτερη γενιά η οποία θα είναι καταστρεφτική. Και θα έχουμε έλεγχο του πληθυσμού. Οι πρώτες πληροφορίες για τα είδη που έχουν έρθει
στην περιοχή μας και συγκεκριμένα αυτό ανακοινώθηκε από το Γιάννη το Βόντα από το ΙΤΕ, mm-hmm. την, μια ημερίδα που διοργάνωσε η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος την προηγούμενη Δευτέρα και ήταν διαδικτυακά και την παρακολουθήσαμε από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και εγώ και οι φοιτητές μου ενημερώνομαι για το τι νέα πληροφορία υπάρχει. Η πληροφορία λοιπόν από το ΙΤΕ είναι ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλές μεταλλαγές εκτός από κάποια στελέχη Βακύλου. Αυτή ήταν η πληροφορία από τον Γιάννη το Βόντα, πολύ σημαντική πληροφορία που δίνει ένα καλό, μια καλή νότα ότι, ξέρετε, μάλλον θα μπορούμε να το ελέγξουμε, μάλλον, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ανθεκτικότητα όπως είναι οι βιοχημικοί, δεν είναι μόνο οι μεταλλαγές, αλλά αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη. Εμείς, σαν Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στα πλαίσια της εμβληματικής δράσης για τη φυτοπροστασία που χρηματοδοτείται και θα τα πούμε αυτά μεθαύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Έχουμε μια δράση που είναι ευέλικτη και θα ενσωματώσουμε μέσα εκεί δύο δοκιμές για να ξέρουμε σε ποια εντομοκτώνα ακριβώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα ως καθηγητής φαρμακολογίας και ακριβώς. Τώρα με αυτή την αυτή ιδιότητα. Θα είναι η δράση που θα είναι το άμεσο input, η άμεση πληροφορία που θα δώσουμε τον παραγωγό. Ελπίζουμε να μπορέσουμε, είναι ένα δύσκολο έντομο, θα πρέπει να βρούμε μεγάλους ζωντανούς πληθυσμούς για να τους φέρουμε στο εργαστήριο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Θα συνεννοηθούμε και με το ΙΠΑΤ για να είναι όλα νόμιμα, για να μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε ένα τέτοιο εκτός καραντίνας. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι, στα πλαίσια της εμβληματικής δράσης αυτής, να παράξουμε πληροφορία μέσα στο επόμενο εξάμηνο, που να μπορούμε σε συνδυασμό με τις μοριακές αναλύσεις, σε συνδυασμό με βιοχημικές αναλύσεις, σε συγκρίσεις με πληθυσμούς αναφοράς, σε συνεργασία λοιπόν τα ιδρύματα, το ΙΤΕ, το Μπενάκιο που θα παρακολουθεί τους πληθυσμούς, εμείς που θα κάνουμε βιοδοκιμές αποτελεσματικότητας εντομοκτώνων, να συνθέσουμε μια πληροφορία ικανή να δώσει ακριβείς οδηγίες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, έτσι ώστε ο γεωπόνος να μπορεί να συμβουλεύσει ορθά, εάν και εφόσον, προσέξτε το, εάν και εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστωθεί προσβολή από τους υπέρτα. Άρα τώρα δεν υπάρχει κάτι φυτοπροστατευτικό που μπορεί, είναι κάποιο όπλο που να μπορεί να σκοτώσει τέλος πάντων αυτό το έντομο. Υπάρχουν όλα σχεδόν τα όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και θα είμαι σε επαφή με τις εταιρείες, τις μεγάλες που διακινούν τις σημαντικότερες δραστικές ουσίες. Κάναμε μια επαφή σε όλες τις εταιρείες αυτή τη στιγμή. Ποιες εγκρίσεις θα είναι διαθέσιμες στο επόμενο διάστημα. Διαπιστώνω ότι θα μπουν πολύ σημαντικά βασικά χημικά δραστικές ουσίες και επίσης θα μπουν μεγάλο εύρος, δηλαδή διαφορετικών ομάδων που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε διαχείριση ανθεκτικότητας. Άρα αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε πολλά και διαθέσιμα εργαλεία. Από ό,τι φαίνεται με τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας είναι ότι θα είναι και αποτελεσματικά. Δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε έντονες προσβολές. Υπολογίζω να μην έχουμε πολύ έντονες προσβολές. Εκεί η εμπειρία η διεθνή λέει ότι δεν θα έχουμε πολλές. Δεν αποκλείεται να έχουμε, αλλά εμείς βασιζόμαστε σε ό,τι ξέρουμε. Και δηλαδή καθησυχάζουμε τον κόσμο σε ένα βαθμό. Αν υπάρξει πρόβλημα θα υπάρξει, θα υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία. Όμως η μεγαλύτερη και σημαντικότερη συμβολή γεωπόνων και παραγωγών σε αυτή τη μάχη, εκτός από την πληροφόρηση που θα κάνουμε εμείς σαν ιδρύματα, η περιφέρεια, το Μπενάκιο και όσοι εμπλέκονται, είναι οι ίδιοι να το πάρουν σοβαρά, να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους πρόγραμμα επισκοπήσεων των προσβολών, να πηγαίνουν να διαπιστώνουν έχουμε δεν έχουν προσβολές και να δράσουν άμεσα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Να δράσουν άμεσα με το θα επιστώσουν τις πρώτες προσβολές. Εάν καθυστερήσουν, και το ζω αυτό, αυτή τη στιγμή είμαι στη Μεσαρά, είμαι σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το μέτρο 16 που λέγεται Zero Tuta. Έχω μαζί μου και επιβλέπω στα πλαίσια του προγράμματος 3 θερμοκήπια. Δυσκολεύομαι ορισμένες φορές, ακόμα και εγώ που είμαι με τους συνεργάτες μου, την Κωνσταντίνα Λιμπράντη που πηγαίνει κάθε εβδομάδα εκεί, να συμβουλέψω σωστά τους παραγωγούς που επιβλέπω εγώ ίδιος. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία ορισμένες φορές. Θα πρέπει να περάσει το μήνυμα ξεκάθαρα, ξεκάθαρα το μήνυμα, ότι το πρώτο και σημαντικότερο κομμάτι που αφορά το Φουτζιπέρντα και την προστασία των καλλιεργειών αφορά τον ίδιο τον παραγωγό και τον γεωπόνο του. Τον ίδιο τον παραγωγό και τον γεωπόνο, που είναι η επισκόπηση. Τέλος. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα υπάρχουν τα πλαίσια. Αν όμως μπεις καθυστερημένα, αν μπεις δύο εβδομάδες μετά, αν μπεις όταν όλα καταστρέφονται,
είσαι δεν πολύ αργά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μπορεί να το σώσεις, αλλά θα σου κοστίσει. Θα πρέπει να μπεις ξανά και ξανά. Θα νιώθεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Γιατί τα έντομα αυτά δεν ανταποκρίνονται το ίδιο καλά στα μεγάλα στάδια που είναι σχεδόν σαν το δάχτυλό σου με τα μικρά που είναι κάτι χιλιοστά. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν θέλει rocket science που λέμε, δεν θέλει κανένα επιστήμη τεράστια. Είναι απλά οι κανόνες που συζητάμε τόσο καιρό τώρα να εφαρμοστούν. Ήρθε η ώρα δηλαδή, αυτά που λέγαμε στη θεωρία και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μεμονωμένα, με παραγωγούς, με συμβουλές, με τα άλλα, να τα κάνουν πράξη. Αν δεν τα κάνουν πράξη, δεν υπάρχει εναλλακτική. Μάλιστα. Οπότε, σε ένα εξάμηνο περίπου θα έχετε καταλήξει, τουλάχιστον κατάλαβα, για το ποιες δραστικές... Εκτιμούμε, εκτιμούμε. Ναι, δεν είναι απλά πράγματα, είναι μια διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί μειώνονται και δραστικές, σύμφωνα με όσο έχουμε πει και μαζί, έτσι. Αυτές, ναι, σωστά. Κοιτάξτε, δεν θα μειωθούν δραστικά ή δραματικά κάποιες δραστικές μέσα στην επόμενη πρώτη χρονιά, η επόμενη άνοιξη. Ό,τι εργαλεία είναι να έχουμε, θα τα έχουμε. Μπορεί μακροπρόθεσμα να μειωθούν, συμφωνούμε. Μπορεί μακροπρόθεσμα. Εμείς ο πρώτος μας στόχος είναι η επόμενη άνοιξη και η σεζόν μέχρι και το Μάιο ή μέχρι και ανάλογα με την καλλιέργεια μέχρι και το Σεπτέμβριο να βγουν με ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Κοιτάμε ένα-ένα τα βήματα. Προφανώς θα υπάρχουν μακροπρόθεσμοι στόχοι να βρούμε τεχνολογίες πολύ ήπιες που είναι στα σκαριά, να βρούμε μέσα τα οποία θα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ναι, αυτό, βιολογικά υπάρχει, ή βιοτεχνολογικά. Υπάρχει. Βάσει των σταδίων του εντόμου αυτού. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει κάποιος εχθρός, ας πούμε. Επειδή υπάρχουν αρκετά παραστοειδή τα οποία δραστηριοποιούνται, και αυτό ήταν μια συζήτηση που είχα κάνει με τον Δημήτρη Παπαχρήστο πρόσφατα, ότι βρίσκονται σε αρκετά μεγάλους πληθυσμούς παραστοειδή που παρασιτούν και το Φουτσιπέρτα. Και υπάρχουν στα αγροοικοσυστήματα της ελληνικής επικράτειας, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Άρα, γενικά, δεν υστερούμε σε αυτό που λέμε βιολογικούς εχθρούς ή βιολογικά ωφέλιμα έντομα. Θα το δούμε όμως στην πράξη, γιατί αυτά γίνονται εκτατικά, όχι μέσα στα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή. Έτσι, άλλα τα θερμοκήπια, το περιβάλλον αυτό, άλλο το εκτατικό περιβάλλον ανοιχτών καλλιεργειών και μεγάλων καλλιεργειών, μεγάλων εκτάσεων, έτσι όπως είναι πάνω, όπως είναι βαμβάκια, όπως είναι τα καλαμπόκια, αυτά. Είναι άλλη διαχείριση τελείως. Η Κρήτη είναι από μόνη της μια διαφορετική περίπτωση, έχει διαφορετικό περιβάλλον, είναι πολύ πιο θερμή από τα κλίματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η δυναμική του εχθρού μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλη εδώ. Όμως οι εχθροί αυτοί έχουν προτίμηση σε άλλες καλλιέργειες. Αυτό μπορεί να αντισταθμίσει τη μεγάλη πίεση που μπορεί να υπάρξει. Θα τα δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Είπαμε, η ενημέρωση και η μία διαφορία. Δεν αδιαφορούμε για τον εχθρό. Δεν είναι κάποιος εχθρός που πρέπει να διαφορήσεις. Θα το πληρώσεις ακριβά αν διαφορήσεις. Εφόσον αυτός αποφασίσει και φτιάξει με τις συνθήκες του υψηλούς πληθυσμούς. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Δευτέρα το Ακριβώς. Απόγευμα στο Big Cretis εδώ θα γίνει αυτή η ενημερωτική συνάντηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε έτσι, από κοντά. Έτσι, ναι, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επαφή. Να θα είστε είμαστε καλά. Σε επαφή, ακριβώς. Ευχαριστούμε. Καλά. Καλημέρα καλά. Και εσείς. Αυτά λοιπόν με τον καθηγητή το κύριο Δητάκη. Ναι, είναι η πλέον ήρεμη φωνή ότι παιδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε ακόμα, δεν είναι κάτι, είναι κάτι. Κοίτα, το οποίο ξέρουν και αυτοί πώς θα αυτό, ναι, το έντομο, ποια είδη θα έρθουν, γιατί δεν έχουμε ακριβώς το ένα. Πώς θα εγκληματιστεί και πώς θα συμπεριφερθεί και στο θερμοκήπιο, ας πούμε, αν θα μπει, τι θα γίνει. Πάντως κρατήστε αυτό, φίλες και φίλοι, για να μην τρελαθούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Κρατήστε την επιτήρηση. Πρέπει να έχεις επαφή σωματική και ψυχική. Ναι, οπωσδήποτε μια σχεδόν καθημερινή. Εάν δεις οτιδήποτε στα φύλλα, αυτό καρακράτησα. Ναι. Φαγωμένα φύλλα κατευθείαν. Τυγρατσουνισμένα, κατευθείαν έλεγχος. Γιατί κατευθείαν έλεγχος. Γιατί όταν το πιάσεις από την αρχή. Όταν τεράστιο αυτό το σκουλίκι, γίνεται ένα πράγμα τεράστιο. Μετά βάζεις σαμάρι και φεύγεις, δεν είναι. Ναι, μετά φεύγεις, ναι. Λοιπόν, αυτά για το Φουτσιπέρδα, το οποίο είναι έντομο καραντίνας και όπως αντιλαμβάνεστε, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω κανένα, είμαστε με το ένα πόδι στην καραντίνα, όπως σας έλεγα και προηγουμένως.
Έτσι, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα γίνει απαγόρευση, ας πούμε, των εξαγωγών. Μην πάει και το μυαλό σας. Απλά θα είναι μεγαλύτερος ο έλεγχος. Τώρα, πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος? Ποιος θα τον κάνει? Ούτε η κυρία Χουδετσανάκη κατάφερε χθες να μου απαντήσει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γεωπόνοι, ας πούμε, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, είναι ένας δυο. Πού θα πρωτοπάνε αυτοί οι άνθρωποι? Να ελέγξουν το δημοπρατήριο, να ελέγξουν, ξέρω εγώ, κάτι άλλο? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Οπότε μην περιμένετε, εσείς θα έχετε την ευθύνη. Αυτό κρατήστε που είπε ο κ. Ροδιτάκης. Πρωτίστως. Ότι εσείς έχετε όλη την ευθύνη και θα βλέπετε, θα παρακολουθείτε εσείς το χωράφι. Και είναι και αλυσίδα η ίδια η παραγωγή στην αντιμετώπιση του, μια και θα το έχουν δει από την αρχή. Γι' αυτό και μίλησε ο κύριος Ροδιτάκης για συνεργασία, να, έτσι ώστε αυτή η συνεργασία θα φέρει αποτελέσματα και πιο γρήγορα και πιο σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν.